Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 13 Απριλίου 2023 και είμαστε στην 101η εκπομπή. 60 λεπτά με τους Έλληνες, όπως πάντα η εκπομπή δική σας. Οδεύουμε όλοι μαζί προς την Ανάσταση του Κυρίου. Και αρχίσαμε το προηγούμενο Σάββατο, του Λαζάρου. Πολλά ήθη και έθιμα υπάρχουν στον χώρο το δικό μας, σχετικά με το Λάζαρο. Να πάμε την Κυριακή των Βαΐων, που και εδώ την τιμήσαν με ευλάβεια στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μοινότητας, στις εκκλησίες και στους ναούς του χώρου μας. Διανύουμε ήδη την εβδομάδα των παθών. Όπως πάντα, με ευλάβεια εδώ, στα χωριά της Δρόπολης, του Πογονίου, του Βούρκου, των Ριζών και ούτω καθεξής. Ήδη από σήμερα το απόγευμα, σε πολλά χωριά στολίζουν τον επιτάφιο, διότι αύριο θα έχουμε την περιφορά του επιταφείου. Όπως πάντα ξέρουν οι Έλληνες να γιορτάζουν, να τιμούν και να γλεντάνε το Πάσχα. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει την ημέρα του Πάσχα το 1944. Ξέρετε ότι 17 συμπατριώτες μας στο Φινίκι σκοτώθηκαν από τα αεροπλάνα των Ναζί, των Γερμανών. Υπάρχει και ένα μνημείο, δείτε το παρακαλώ, εκεί στο Φινίκι, αφιερωμένο σε αυτά τα παλικάρια, σε αυτές τις κυρίες, τους κυρίους, αιωνία τους η μνήμη. Σήμερα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις βασικές, είναι πολύ ενδιαφέρουσες, η μία σχετίζεται με το Πάσχα και η άλλη με τα δικαιώματα των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τόσο εδώ στο χώρο μας όσο και στην Ελλάδα. Να αρχίσουμε την ενημέρωση μετά το σποτάκι όμως. Όλες αυτές τις μέρες δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς, διότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν αναφερθήκαμε στο επίδομα αλληλεγγύης των ομογενών. Αυτό που εσείς πονάτε, αυτό που εσείς περιμένετε, εσείς τα περήφανα γυρατιά. Δεν αναφέρθηκα διότι δεν υπήρχε κάτι νεότερο. Την τελευταία στιγμή όμως ενημερώθηκα ότι υπάρχει η πλατφόρμα πλέον και οι περισσότεροι από εσάς καταθέτουν ήδη τα δικαιολογητικά. Έχω τηλεφωνήματα και από μερικούς οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να μπούμε ακόμη, μας πετάζει έξω. Πρέπει να γίνει η διασταύρωση όλων αυτών των πληροφοριών. Καταλαβαίνω ότι αγχώνεστε. Υπάρχει και η άποψη που μου λένε ότι δεν σημαίνει ότι θα ρίξεις τα δικαιολογητικά και θα πάρεις το επίδομα. Κανονικά η πλατφόρμα πρέπει να σου απαντήσει αυτομάτως. Πότε θα πάρετε απάντηση εσείς όμως? Όσον αφορά για εσάς που δεν μπορείτε, δεν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην πλατφόρμα στην Ελλάδα, εσείς που μένετε εδώ και φυλάτε Θερμοπύλες στα περήφανα γυρατιά. Στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, ο Αγιρόκαστρο δεν ήρθε κανένα έγγραφο για την απλοποίηση των δικαιολογητικών. Υπάρχει το έγγραφο το οποίο ουσιαστικά σας στιγματίζει την ταλαιπωρία που πρέπει να υποφέρετε αν θέλετε να το φτάσετε, αλλά και να θέλετε δεν θα μπορείτε να το φτάσετε. Το έχω εξηγήσει και τις προηγούμενες φορές. Είναι αδύνατον να πάρεις έγγραφο με το κόστος του σπιτιού. Δεν υπάρχει στην πλατφόρμα του e-Albania,
δεν μπορεί να στο δώσει το υποθηκό φυλάκιο. Ακόμα και για το αυτοκίνητο εσείς που έχετε, πρέπει να πάρετε ένα έγγραφο εδώ, να πάτε στα Τύρανα να το βεβαιώσετε, να το επικυρώσετε από το Υπουργείο Μεταφορών και μετά να προχωρήσετε. Πονοκέφαλος και έξοδα. Δεν γίνεται, δεν φτάνετε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει, όμως ξέρετε, είναι και η Ελλάδα τώρα σε προεκλογική φάση και εκεί το δημόσιο σε αυτές τις περιπτώσεις υπολειτουργεί. Αν θα έχουμε και δεύτερη φάση εκλογών, δεύτερο γύρο εκλογών στην Ελλάδα, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί. Θα έρθει το καλοκαίρι, θα πάνε για μπάνια, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί. Και δηλαδή να πούμε καλό φθινόπωρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να σκεφτεί σοβαρά και με υπευθυνότητα για ποιον άλλον. Μόνον για εσάς, αγαπητοί μου. Την προηγούμενη Τρίτη εγκαινιάστηκε στην Ακαβιά το κοινό επιχειρησιακό κέντρο αστυνομίας και τελωνίου Ελλάδας και Αλβανίας. Μια τελετή η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, διότι εμείς οι Δρόπολοι το βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Θέλουμε μια ακόμη δικλίδα ασφαλείας για τη δημόσια ησυχία στον χώρο το δικό μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ελευθέριος Οικονόμου, ο ομόλογος Αλβανός, ο κύριος Σάντι Μαχίλια, Υφυπουργός Εσωτερικών για ζητήματα δημόσιας τάξης. Ήταν οι δύο πρέσβεις. Η Κωνσταντίνα Καμίτση, πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα μας, και η Λουέλα Χαϊνταράγκα, πρέσβης της Αλβανίας στην Αθήνα. Η Γενική Προξένη Αργυροκάστου και Ιωαννίνων, η Δήμαρχη δική μας, ο κύριος Δημήτρης Τόλης του Δήμου Δρόπολης Επογονίου και το Δήμο Επογονίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Καψάλης, αξιωματούχοι του στρατού της αστυνομίας από τις δύο πλευρές των συνόρων και ούτω καθεξής. Η κάμερα του σταθμού βρέθηκε εκεί. Βρέθηκε εκεί και πήραμε και τους χαιρετισμούς και μάλιστα μετά το πέρας της τελετής ο κύριος Ελευθέριος Οικονόμου μίλησε στους δημοσιογράφους. Πάμε να δούμε τη δήλωση ο κύριος Οικονόμου. Θέλουμε σήμερα, στέλνουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι οι δύο κυβερνήσεις, οι δύο χώρες, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι αποφασισμένες μέσα σε μια καθημερινή στενότερη συνεργασία και κυρίως στον τομέα της ανταλλαγής των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο να καταπολεμήσουμε από κενού το οργανωμένο έγκλημα, το διασυνοριακό έγκλημα μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτά που επιβάλλει ο πολιτικός και νομικός μας πολιτισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει πραγματικά το πόσο σημαντικά βήματα έχουν γίνει και έχει κτιστεί ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και αυτό συμβολίζει και η παρουσία και του ομόλογου μου, του κυρίου Άντι, που μέσα δουλέψαμε πάρα πολύ συστηματικά, με υπομονή και επιμονή και με τη συνδρομή και των επικεφαλής των διπλωματικών μας αρχών στα Τύρανα και στην Αλβανία, όπου και οι ίδιοι από την πλευρά τους, και θέλω να τους ευχαριστήσω, συνέβαλαν σημαντικά στο να φτάσουμε γρήγορα σε αυτό το αίσιο τέλος της σημερινής μέρας, να εγκαινιάσουμε το Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών, το οποίο θα λειτουργεί, για το επισημένο, σε 24ωρη βάση και θα στελεχώνεται από αξιωματούχους της αλβανικής αστυνομίας, των αλβανικών τελωνιακών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των ελληνικών τελωνιακών αρχών και έτσι θα παρέχει τη δυνατότητα, το τονίζω πάλι, επί 24ωρου βάσεως να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Περιμένουμε να έχουμε σύντομα καλά αποτελέσματα και συνεχίζουμε και θα έχουμε και συνεργασία μέσα με τον κύριο Υπουργό προκειμένου, ας πούμε, να κάνουμε μια αξιολόγηση των σχέσεων που βρισκόμαστε σήμερα στον τομέα της αρμοδιότητός μας και να καθορίσουμε, όπως ανέφερε και ο ίδιος, εν όψη και των εορτών αλλά και της καλοκαιρινής περίοδου, το πλαίσιο της ακόμα καλύτερης συνεργασίας, ούτως ώστε αυτό που επιτύχαμε και πέρυσι θα το συνεχίσουμε και φέτος, ούτως ώστε οι πολίτες των δύο χωρών μας να διακινούνται όσο το δυνατόν ευκολότερα μέσω των συνοριακών ελέγχων, χωρίς να υπάρχει έκπτωση βέβαια στους ελέγχους αυτούς και έτσι να μπορέσει η ελεύθερη και ακόλυτη διακίνηση να γίνεται
όσο το δυνατόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια σειρά άλλα προβλήματα τα οποία έχουμε δρομολογήσει για να επιλύσουμε. Αύριο 14 Μαρτίου αρχίζει και επίσημα η προεκλογική καμπάνια για τις τοπικές εκλογές της 14ης Μαΐου 2023. Πώς προετοιμάζονται τα κόμματα? Θα ήθελα να πω ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα το βράδυ της Τρίτης Ατήρανα είχε μια σεμνή τελετή, διότι αποφάσισαν να κάνουν καμπάνια χωρίς έξοδα, με τα έξοδα που πήραν από την Κεντρική Αφορευτική Επιτροπή Εκλογών να φυτέψουν δέντρα. Εκεί πέρα βρέθηκε και ο υποψήφιος του Δήμου Δρόπολης υπογονή, ο κύριος Δημήτρης Τόλης, ο οποίος πέραν το ότι τρέχει στα χωριά, παραβρέθηκε στα Τύρανα, τρέχει στα Γιάννενα από ό,τι γνωρίζω και να έχει επαφές με ψηφοφόρους, με δροπολίτες και υπογονήσιους που βρίσκονται στα Γιάννενα. Θα δούμε τι έχει καταστρώσει και ποια θα είναι η πλατφόρμα του για την προεκλογική καμπάνια, τι επαφές θα έχει τόσο στα 41 χωριά της Δρόπολης και του Υπογονίου, όσο και με τους άλλους μετανάστες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Ο υποψήφιος Αθανάσιος Μανέκας, ο οποίος είναι του συνασπισμού μαζί νικάμε, συμμετέχει το ΚΙΑΔ Ομόνια, ο κύριος Σαλή Μπερίσα με τους οπαδούς του και το κόμμα του κύριου Ηλιρμέτα, θα έχει έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας τη Δευτέρα το βράδυ, 17 Απριλίου, η ώρα 18:30, 18:30 το απόγευμα, αγαπητοί μου, στη Δερβιτσάνη. Θα έχει την κομπανία του Λευτέρη Γκιώκα, από ό,τι έχει ανακοινώσει ο ίδιος, και εκεί θα δούμε τι φιέστα έχει ετοιμάσει και τι θα δηλώσει ο κύριος Μανέκας και οι πολιτικοί εκπρόσωποι που το στηρίζουν. Εμείς ως εκπομπή έχουμε συνομιλήσει με τον κύριο Μανέκα και πιστεύω ότι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα μία συνέντευξη εδώ στην εκπομπή μας σχετικά με το πρόγραμμα και τις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Μανέκα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι έχω επικοινωνήσει περίπου με όλους τους υποψηφίους. Εκτός τον κύριο Λεωνίδα Χρήστο, ο οποίος είναι υποψήφιος στο Δήμο Φινίκης, ως εκπρόσωπος του ΚΙΑΔ Ομόνια του κύριου Μπερίσα και του κύριου Μέτα, για να ορίσουμε την ημερομηνία που θα δώσει τη συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στην εκπομπή που δίνει βήμα σε όλους σας. Να πάω τώρα στους υποψηφίους του Δήμου Φινίκης. Ο κύριος Ρωμαίος Τσάκουλης, υποψήφιος του Μπέγκα και του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είχε βέβαια μια μεγάλη μάζοξη την προηγούμενη Κυριακή στον Τερμίση. Πάνω από 220-230 άτομα ήταν, σε ένα γεύμα το οποίο το παρέθεσε ποιος άλλος, ο πρώην βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο κύριος Αναστάσης Αγγελής. Ο στήριξης στον κύριο Ρωμαίο Τσάκουλη. Εκεί παραβρέθηκαν ο κύριος Μπλέντι Κλειώση, ο κύριος Νίκος Κούρης, βουλευτής του Μέγκα, παραβρέθηκαν άλλα στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Μέγκα και πολλοί κόσμος. Ωστόσο, ο κύριος Τσάκουλης έσπευσε να πάει και στην Αθήνα για να συναντηθεί με δικούς μας μετανάστες εκεί, από τα χωριά του Δήμου Φινίκης. Ο κύριος Λεωνίδας Παπάς οργώνει την Ελλάδα. Περιόδευσε σε Λάρισα, Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα και έχει διαδοχικές επαφές με εκπρόσωπους του Δήμου Φινικαίων από όλα τα χωριά. Θα δούμε πώς θα οργανώσει και αυτός τη μεταφορά των ψηφοφόρων από Ελλάδα στο χώρο το δικό μας. Θα ανταποκριθούν, ναι ή όχι, διότι δύσκολες μέρες περνάμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Λεωνίδας Χρήστου βρέθηκε και αυτός στην Αθήνα, ο οποίος πάει καιρό τώρα, γιατί ανέλαβε ως υποψήφιος από τις 21 του Γενάρη του 2023 και τρέχει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και φυσικά και στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Θα ήθελα όμως να σημειώσω κάτι. Έμαθα ότι οι τρεις υποψήφιοι δήμαρχοι για τον Δήμο Φινίκης, ο κύριος Τσάκουλης, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Χρήστου, βρέθηκαν από κοινού σε εκδήλωση που οργάνωσε η αδερφότητα της Δίβρης το προηγούμενο Σάββατο στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Καλός ιονός, θα έλεγα. Δημοκρατικός πολιτισμός, επιτέλους και στον χώρο το δικό μας. Ήταν οι τρεις μαζί και ας αποφασίσει ο Κοσμάκης ποιος θα είναι ο νέος δήμαρχος για το Φινίκη, για τη Δρόπολη και ούτω καθεξής. Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε στα Τύρανα ο δεύτερος γύρος τεχνικών επαφών Αλβανών και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων όσον αφορά
τη σύνταξη και την κοινωνική ασφάλιση των Αλβανών πολιτών που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Είναι ένα μείζον θέμα, καλύπτει και εμάς βέβαια, διότι είμαστε και Αλβανοί πολίτες. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, τι θα γίνει. Ο πρώτος γύρος έχει πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, τα Τύρανα επισκέφτηκε και η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Συναντήθηκε βέβαια με την Υπουργό Τουρισμού της Αλβανίας, την κυρία Μιρέλια Κουμπάρο, με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, με εκπροσώπους στο Αρσάκιο και βέβαια με πολλούς τουριστικούς φορείς. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανταλλαγή πείρας και συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού είναι εις όφελος των δύο χωρών. Θα πρέπει να έχουν επιτέλους κοινή στρατηγική, διότι θα καταλάβετε ότι πάρα πολλοί Αλβανοί πηγαίνουν για παραθέρηση στην Ελλάδα και πρέπει να δούμε πώς μπορεί να φέρουμε όχι μόνο Ελλαδίτες, αλλά και ξένους τουρίστες μέσω της Ελλάδας εδώ στην Αλβανία. Η 8η του Απρίλη είναι Παγκόσμια ημέρα των Αθήγανων. Και επειδή εμείς οι Ιδροπολίτες ξέρουμε να στηρίζουμε, τα παιδιά και οι μαθητές του ενιαίου σχολείου Δερβιτσάνης έφεραν δώρα εδώ σε ένα σχολείο στην πόλη του Αργυροκάστρου, όπου μαθαίνουν παιδιά Ανθήγανων. Ήταν μια χειρονομία ανθρωπιάς. Στην κάμερα της εκπομπής, στην κάμερα του σταθμού, μίλησε η διευθύντρια κυρία Μαρινέλα Λίτσι, καθώς και δύο μαθήτριες. Ας δούμε πώς ερμηνεύουν αυτή τη χειρονομία τους. Ημέρα Παγκόσμια των Ρωμά. Εμείς βρεθήκαμε εδώ σαν σχολείο, το σχολείο Δερβιτσάνης, για να δώσουμε ένα μήνυμα, παιδιά και μαθητές. Το μήνυμα ότι σε αυτή την ημέρα εμείς πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά, για να τους δώσουμε το μήνυμα ότι και αυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα παιδιά που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εμείς εδώ. Προσφέραμε κάτι δώρα συμβολικά, τα οποία δείχνουν την αγάπη που έχουμε προς αυτά τα παιδιά. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να δούμε τα παιδιά. Ήταν πολύ αγαπητικά και άμα χρειαστούν κάτι, όπως θα τους προσφέρουμε ό,τι χρειαστούν και θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Η Εθνική Μέρα των Ρωμά, ήρθαμε σήμερα εδώ για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας και αυτή είναι η αρχή για και πολλές άλλες βοήθειες. Να πάμε τώρα σε τρεις ειδήσεις, οι οποίες είναι κοινωνικό-λογοτεχνικές. Κοινωνικές και εθνικές. Διότι αν θα δεις την πρωτοβουλία που έκαναν οι εκδόσεις Χωριάδες και ο κύριος Θωμάς Νάκας για να στηρίξουν την ενορία του χωριού τους, την αγιογράφηση εκεί της εκκλησίας του χωριού, θα πεις μπράβο τους. Πάνε να φτιάξουν το ημερολόγιο του 2024 με φωτογραφίες με ένα θέμα «Ο δρόμος του ψωμιού». Θα πουλήσουν τα ημερολόγια, λένε, 10 ευρώ το καθένα, για φέτος θα εκτυπώσουν 1000 τεύχη, για να στηρίξουν την εκκλησία του χωριού. Καταλαβαίνετε τι θα πει πρωτοβουλία, τι θα πει να έχεις ιδέες, τι θα πει να έχεις θετική φαντασία. Μπράβο στον κύριο Νάκα, μπράβο στις εκδόσεις, μπράβο στους χωριαδίτες, διότι πρωτοτυπούν όπως πάντα. Μπράβο τους. Κυκλοφόρησε άλλο ένα βιβλίο του δάσκαλού μας, του Δημήτρη του Παπά. Αυτή τη φορά είναι ένα βιβλίο με ποίηματα. «Γκρίζες εποχές» ονομάζεται το βιβλίο του δάσκαλου. Καλοτάξει το δάσκαλε. Εγώ ξέρω ότι θα προετοιμάσεις και άλλο βιβλίο. Θα γράψεις και άλλο βιβλίο. Όπως πάντα, πάνω στα βιβλία, πάνω στα γράμματα, γράφεις τον πόνο σου, το μεράκι σου, τα δημιουργήματα, διότι ξέρεις να αγαπάς ιδιόμορφα τη Δρόπολη, το χωριό σου, του συγγενεί σου και όλους τους συνανθρώπους. Ενώ να πάω στο Βαγκαλιάτι εκεί να δείτε τι γίνεται. Οι χωριανοί εκεί έκαναν τσιμεντόστρωση μέσα στον χώρο όπου είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Δονάτου, όπου από ό,τι γνωρίζω γιορτάζει και στις 30 του Απρίλη και προετοιμάζουν για μεγάλο γλέντι οι Βαγκαλιώτιες εκεί. Ο πατήρ Νικόδημος ξέρει τι κάνει. Μαζί με τους χωριανούς, με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Νάσο, έφτιαξαν ένα ωραίο χώρο να τον απολαύσουν οι μετανάστες που θα έρθουν για Πάσχα, αυτοί που θα είναι στη γιορτή και κυρίως
τα παιδιά που θα έρθουν το καλοκαίρι. Τα μικρά τα παιδάκια για να μυρίσουν λίγο πατρίδα, λίγο χωριό και για να μην το ξεχάσουν ποτέ. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Τα ήθη και τα έθιμα του χώρου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της ημέρας του Πάσχα δεν έχουν τελειώμα. Αρκεί να μεταλαμβαδεύονται από γενιά σε γενιά. Είναι ποικιλόμορφα και διαφορετικά, θα έλεγα, από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή. Εμείς εστιάσαμε την προσοχή στο πασχαλιάτικο τραπέζι. Τι θα έχουμε το μεσημέρι του Πάσχα για φαγητό? Πότε το προετοιμάζουμε, πότε αρχίζει η προετοιμασία για αυτό το τραπέζι? Τι κόστος έχει? Μπορεί οι οικογένειες να ανταπεξέλθουν στο κόστος αυτού του τραπεζού? Για όλα αυτά συνομιλήσαμε μια κυρία η οποία είναι δραστήρια στον χώρο των παραδόσεων, στα ήθη και στα έθιμα και βέβαια και της εστίασης. Γαστρονομία με τα όλα της. Η κυρία Βαλεντίνα Ρούτζου μας μιλάει πώς γιορτάζουν το Πάσχα οι πανοδροπολίτες, κυρίως τα ορεινά χωριά της Ανοδρόπολης. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Βρισκόμαστε στο κέντρο εστίασης Βαλεντίνα, εδώ στη στροφή προς το Τελωνείο της Κακαβιάς, όπου θα κάνουμε μια συζήτηση με την νοικοκυρά, θα λέγαμε την ιδιοκτήτρια, σχετικά με το πασχαλινό τραπέζι. Κυρία Βαλεντίνα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Καλώς σας βρήκα και εσείς καλώς ήρθατε εδώ στο μαγαζί μας. Εγώ πιστεύω ότι εσείς έχετε μια γενικότερη ενασχόληση με τις παραδόσεις, με τα έθιμα, με τον πολιτισμό και βέβαια με την εστίαση, και πιστεύω ότι είσαστε η κατάλληλη για να μας μιλήσετε σχετικά με το πασχαλινό τραπέζι, με τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης του Πάσχα στην Δρόπολη και συγκεκριμένα στην Άνω Δρόπολη. Ναι. Εσείς τι νομίζετε, πότε αρχίζει η προετοιμασία για το τραπέζι του Πάσχα? Η προετοιμασία για το τραπέζι του Πάσχα αρχινίζει κανονικά την Πέμπτη. Την Πέμπτη οι νοικοκυρές μαζεύαν τα βγουλάκια τους από τις κοτούλες τους, έωριστα όπου μπορούσε ο καθένας, και τα μπογιατίζανε. Εκεί που τα βάφανε, δεν βάφανε με μπογιές που παίρνουμε τώρα. Οι νοικοκυρές, οι πρώτες, οι παλές, παίρνανε τις βδομάδες τα φιλοκρόμιδα, τα μαζεύανε, τα βάζανε στην άγρη, μουσκεύανε σε νερό και μετά μπογιατίζανε όπως τα βάψα εγώ αυτή τη στιγμή. Α, σαν αυτά τα ναι, αυγά. Σαν αυτά τα αυγά. Τα έχουμε φιλοκρόμιδα αυτά τα αυγά. Μετά έκαναν τα κουλουράκια τους. Πήγανε το τυρί τους για να είναι έτοιμο για την Κυριακή, το τραπέζι, γιατί μετά την Παρασκευή το πρωί οι νοικοκυρές πηγαίναν να στολίσουν τον επιτάφιο στην εκκλησία. Η ώρα 10 στολίζονταν ο επιτάφιος και το απόγευμα ξανά πηγαίναν εκκλησία για να τον φέρουν γύρω στην εκκλησία. Περιφορά επιτάφιο. Ναι. Σάββατο μετά πηγαίνουν στην Ανάσταση ο κόσμος. Γυρώντας το Σάββατο το πρωί, ξανά οι νοικοκυρές, όταν είχαν σφάξει ο καθένας το κατσίκι. Γυρίζοντας από την Ανάσταση, ναι, υπάρχει ένα έθιμο. Είναι μαγειρίτσα. Επιστρέφω ο κόσμος διότι είναι 40-40 ημέρες. Ναι, και μετά θα φάνε μετά από 12 και μετά μπαίνει κανονικά η μέρα που είναι να φάνε τα κρέατα και το τραπέζι το πασχαλινό. Ως πότε, μία τη νύχτα, 12, πότε παίρνουν το φως ο κόσμος, γυράνε σπίτι και τρώνε μαϊρίτσα η οικογένεια και ό,τι άλλο υπάρχει στο τραπέζι. Και τη μαϊρίτσα την ετοιμάζουν ο κόσμος το πρωί, το Σάββατο, για να είναι έτοιμοι, μόλις πάρουν την Ανάσταση και φεύγοντας από την εκκλησία, να πάνε στο σπίτι να φάει η οικογένεια τη μαϊρίτσα. Και Κυριακή, πρωί, σηκώνεται κάθε οικογένεια και αρχινίζουν ο καθένας με το δικό του τρόπο, με τα δικά του τα ένθυμα, με το δικό του οικονομικό θέμα που έχει, άλλος με το κατσίκι, στη γάστρα. Βάζουν τον οβελία. Ναι, άλλος στη γάστρα, ναι, ή στη σούφλα. Σούφλα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ή το κουκουρέτσι του, τις πίτες και μετά στρώνεται το τραπέζι με όλη την οικογένεια, με φίλους. Άλλος σουφλίζει, άλλος κάνει σαλάτες.
και είναι πολύ ωραία. Πριν να πάμε λίγο στο περιεχόμενο του Πασχαλινού Τραπεζού, από την εμπειρία που έχετε ή από αυτά που έχετε ακούσει από τους παλιούς, εκείνα τα χρόνια το Πάσχα πώς το γιόρταζαν, πριν να χαλάσουν οι εκκλησίες βέβαια, πριν το 67. Μαζεύονταν όλοι μαζί. Κρυφά όμως. Και πριν το 67 κρυφά. Μαζευόταν, ναι. Θυμάμαι, κοκκίνιζαν τα αυγά οι γιαγιάδες και μας τα έφεραν στην ποδιά τους. Κρυφά στο σπίτι. Και εμείς τρέχαμε με μια σκομαίδα, με ένα ριζόγαλο. Τρέχαμε να φάμε το ριζόγαλο την Κυριακή στη γιαγιά. Γιατί μας έφερε και τα αυγά και τρέχαμε ποιος θα τα σπάσει να νικήσει, λέγαμε ένας τον άλλον με τη μύτη. Για να χαρούνε τα μικρά σκομαίδες, ριζόγαλο, αυγουλάκια. Κρυφά. Όμως μαζευόταν ο κόσμος την κουλούρα τους. Με τη σφραίδα πάνω, η γιαγιά τίμαζε την κουλούρα, την τύλιγε με ένα πανί άσπρο και την έφαινε στο σπίτι κάτω να την περάσουμε. Ναι, με τη φτώχεια τους, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτή την κουλούρα με τη σφραίδα την προετοιμάζετε την Πέμπτη? Ναι. Την Πέμπτη, Σάββατο, όποτε μπορεί. Αλλά από την Πέμπτη μπορεί να αρχινήσει. Κυριακή κόβεται. Την Κυριακή. Κυριακή ψτρώνεται το τραπέζι, είναι και η κουλούρα στη μέση του τραπέζι. Και με τα κουλουράκια τα υπόλοιπα. Και τα κουλουράκια. Όλα αυτά είναι για την Κυριακή στο τραπέζι. Σάββατο κάνουμε τις πίτες, τηγανίτες, κουλούρες, ψωμί, όποιος θέλει ο καθένας, χλωρόπιτα. Τη χλωρόπιτα πώς την κάνουμε? Παίρνουμε το χλωρό το τυρί που έφτιαξα εδώ τώρα από την τζαντίλα, ναι. Να είναι λίγο νοπό, να με έχει αλάτι, το χτυπάμε με λίγο γάλα, λίγο αυγουλάκια μέσα και το κάνουμε με φύλλα. Ανοίγουν φύλλα και στρώσει όπως κάνουμε τις πίτες. Και λέγεται χλωρόπιτα. Φτιάχνουν και την ορόπιτα. Μόλις στραγγίζει το γάτο τυρί, παίρνουμε τον ορό. Εγώ τη φτιάχνω πάντα αυτή, τη φτιάχνω και στο μαγαζί εδώ. Παίρνουμε τον ορό, ρίχνουμε λίγο βούτυρο και λίγο καλαμπόκι. Μέσα καλαμπόκι είναι ο αλεύρι. Τα ανακατεύουμε, παίρνει ένα χούχλο, το στρώνουμε στο τεψί. Και τρώει πάρα πολύ καλά. Καλή. Και τη εδώ βλέπω και τηγανίτες. Ναι, ναι, τα πάντα. Ό,τι έχει ο καθένας η Κυριακή, χωράει τα πάντα. Με τα σκορδούλα τους, με τα κρομιδούλα από το κήπο κόσμος, με τη σαλάτα το μαρούλι, ό,τι υπάρχει και ό,τι χόρτο υπάρχει, ο κόσμος τα βάζει στο τραπέζι. Δηλαδή, εδώ στα χωριά της Ανοδρόπολης έχουμε ένα παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι. Από σαλάτες, πράσινη σαλάτα, κρεμμυδούλα, τα πάντα. Ντομάτες, αν θα πάμε στα σπίτια τα δικά μας, στα σπίτια των μανάδων μας, σε όλα τα χωριά μας, όλα τα πεζούλα του κόσμου, εγώ που έχω πάει και έχω γυρίσει και στη μάνα μου και στις θιάκες μου και ίδια εγώ, τα έχουμε όλα τα πεζούλα με το σπανάκι, με τη σαλάτα, με το παντζάρι, με το λάχανο ακόμα, με τη ρόκα, με τα άνθη, τα πάντα. Αυτά όλα τα μαζεύουν οι οικοκυρές και φτιάχνουν τις πίτες για την οικογένειά τους. Κάθε σπίτι, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει τα λαχανικά του. Παίρνουν και το νοβελία, το κρέας, τα πάντα, τα κουκουρέτσα. Ναι, αλλά πόσο μπορεί να κοστίσει? Για μια οικογένεια δεκαμελής θέλεις ή αρνή ή κατσίκι να είναι το λιγότερο 15, γιατί ψένοντας το μισό χάνει. Οπότε 15 κιλά. Με 1.313 σπαλά που καινούρια που λέμε εμείς, είναι αρκετά λεφτά, 150.000 καινούρια λέκη για να ακριβά. Ο κόσμος υπάρχει συνταξιούργοι που παίρνουν αυτά τα λεφτά για ένα κατσίκι, παίρνουν τη σύνταξη. Ως πότε είναι δύσκολα, παιδιά, τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα. Βλέπεις κόσμο να στριμώνουν. 13-15. Να στριμώνονται, οι γερόντες να σου λένε θα ψήσω ένα κοτόπουλο ή θα κάνω κάτι άλλο. Να φύγει το ένδυμο που είναι το κατσίκι και το αρνί. Είναι δύσκολα, στριμώνονται. Πολύ, πολύ δύσκολα. Όχι μόνο για τους συνταξιούς και για μας που έχουμε δουλειές, είναι πολύ δύσκολα. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Αυτό το τυρί για να βγάλεις ένα κιλό τυρί θέλεις 10.000, λέει 15. Να πάρεις το γάλα για να το φτιάξεις. Είναι πανάκριβα. Σηκώθηκαν όλα στα ύψη. Δυστυχώς. Αλλά ο κόσμος. Τα ένθυμά τους δεν θέλουν να τα χάσουν και προσπαθούν με όποιον τρόπο. Έστω και με τα αυγουλάκια τους, έστω και με τα λαχανικά τους, έστω και με λίγο κατσικάκι, με 2 κιλά ή με 3, όσο μπορεί ο καθένας, προσπαθούν να το κρατήσουν. Είναι μια γιορτή, πράγματι γιορτή βαριά, γιορτή που την περιμένουν όλος ο κόσμος και όλα τα παιδιά, περιμένουν όλα τα σπίτια της Ανδρόπολης. Χάρηκα που χθες είδα τον κόσμο να κατεβαίνουν τα παιδιά τους και οι μανάδες να μαϊρεύουν και να περιμένουν τα παιδιά τους.
Εσείς πιστεύετε ότι θα έρθει ο κόσμος για το Πάσχα, ναι, στα χωριά μας? Ναι. Ρωτάμε εδώ τα λεωφορεία που έρχονται και λένε τα λεωφορεία αυτές τις 2-3 μέρες ήταν γεμάτα και με νέους. Και αυτό είναι μια ανακούφιση για τον τόπο μας, γιατί έχει αδειάσει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Μόλις βλέπω να κατεβαίνουν εδώ έξω στο λεωφορείο κόσμος, νέοι με παιδάκια, με αγκόνια, γιαγιές, οι παππούδες με τα αγκόνια τους, μιλάμε, παίρνω μια χαρά μεγάλη. Γιατί όπως βλέπετε κι εσείς και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο τόπος μας άδειασε. Ο τόπος μας άδειασε, δυστυχώς. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, ο κόσμος να έρχεται άνετα. Να γίνουν δουλειές, να γίνουν δρόμοι, νερά, να έχουν δουλειές για να έρχονται ο κόσμος στα σπίτια τους. Πρέπει να έρθουν στα σπίτια. Έχοντας υπόψη την παράδοση, εκείνα τα χρόνια ο κόσμος γιόρταζε στα σπίτια του και μετά το βράδυ έκαναν το γλέντι του χωριού. Γλέντι στο χωριό. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πολύ πιτσιρίκα μικρή, γιατί είχαν χαλάσει και εκκλησίες. Μαζευόμασταν στο σπίτι. Και μετά αρχίζαν η μαμά, η γιαγιά, οι θιάκες με το στόμα, το τραγούδι. Και εμείς γύρω-γύρω στην αυλή χορεύαμε όλοι. Δεν ήταν ανάγκη να πέραν κλαρίνα ή να έκαναν ο κόσμος. Τότε γλεντούσαν με το στόμα, με τα τραγούδια τους. Κρατούσαν ολόκληρο γάμο. Ο θυμάμαι πήγαινε το τραγούδι σε κάθε σπίτι, ακούσε στο πολυφωνικό, ακούσε στο χωριό μας. Αυτό το έχω εδώ στο αυτί μου το τραγούδι που τραγουδούσαν οι μεγάλες. Δευτέρα του Πάσχα και η Παρασκευή του Πάσχα είναι μερικά χωριά τα οποία τα γιορτάζουν. Όπως είναι οι Δερβιτσάνοι, πηγαίνουν πάνω στο μοναστήρι, στην Παναγιά. Ναι, γιατί έχουν μοναστήρι. Το χωριό μας εγώ δεν το θυμάμαι και πολύ καλά κάνουν. Όποια χωριά έχουν μοναστήρια, ναι, το έχω ακούσει ότι πηγαίνουν. Εμείς οι δικοί μας πάουν την εκκλησία. Πάουν Παρασκευή στην εκκλησία, πάουν Σάββατο, πάουν Κυριακή στην εκκλησία. Και αυτή τη βδομάδα όλη είναι ανοιχτή εκκλησία ξανά. Όποιος μπορεί πηγαίνει ξανά. Να μην χαθούν αυτά τα ένθημα, είναι πολύ ωραία. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να μην χαθούν. Να κλείσουμε και με κάτι διαφορετικό, πολύ πιο ανθρώπινο. Οι φτωχές οικογένειες. Είπαμε δυστυχώς. Εκείνα τα χρόνια πιστεύω υπήρχε μια αλληλεγγύη και πήγαιναν, ο κόσμος βοηθούσανε. Ο ένας τον άλλον. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μας, είχαμε δίπλα μια οικογένεια Μάστορα, λεγόταν, ήταν ένας κύριος Γιώργος Μάστορας. Είχε πολλά παιδιά και ήταν φτωχός. Η μαμά έπαιρνε τις τηγανίτες, πίτα, χλωρόπιτα, αυγά και μας έστειλε να πάμε στον κύριο Γιώργο να του πάμε να φάμε. Βοηθιότανε πάρα πολύ ο κόσμος. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρεις και ποιος είναι και αν δεχόνται. Αυτή η ανθρώπινη αλληλεγγύη υπάρχει στα χωριά μας. Υπάρχει, αλλά... ναι. Ακόμα υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζεις ότι ο άλλος τι κάνει, τι ξέρει, τι έχει. Γιατί έχουν και τα παιδιά έξω, βοηθούνται, είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν και σύλλογοι. Ναι, και σύλλογοι βοηθούνται και η Μπασκία, ξέρω ότι το Δημαρχείο έχει πάει και δώρα και σε κάθε, ότι νομίζω ακούω ότι πάει και στις φτωχές οικογένειες και στην Πόντερστα και στο Λόγκο και έχω ακούσει ότι πηγαίνουν και βοήθεια. Και αυτό είναι καλό, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν έχει δυνατότητες και οικογένειες. Πριν σε ευχαριστήσω, θα ήθελα να δώσετε μία ευχή για το Πάσχα στους δροπολίτες και σε όλον τον κόσμο βέβαια. Στον κόσμο. Εγώ εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να είναι όλος ο κόσμος χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία. Το παν υγεία σε όλον τον κόσμο. Όπου υπάρχουν χριστιανοί, κοσμάκες, ό,τι και να υπάρχει, ο κόσμος όλος να είναι καλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εγώ και εσάς. Ελπίζω να είμαστε εσάς και πάλι με άλλα θέματα που αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού και του αγροτουρισμού στο Ιδρόπολη και στο Πογόνι και σε όλη την εθνική επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, την προηγούμενη Παρασκευή πραγματοποιήσαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην βουλευτή και νυν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννενα, τον κύριο Θανάση Γκουνόμ. Επιλέξαμε το θέατρο των Σοφρατίκων. Εκεί που μιλάει η φύση, μιλάει ο τόπος, μιλούν τα πάντα. Συζητήσαμε για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Πόσο στήριξε η επίσημη Αθήνα το χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας τα τελευταία 32-33 χρόνια? Έκανε πολλά, είναι αρκετά?
πώς μπορεί να εδραιωθεί συνεργασία του χώρου του δικού μας με τα Γιάννενα, υποφελούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα, τι θα γίνει με το δρόμο Γιάννενα-Κακαβιά και αν αυτό θα έχει θετικό απόϊχο στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ή και στην Αλβανία ευρύτερα. Και βέβαια, πώς σχολιάζει ο κύριος οικονόμου το επίπεδο των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Πάμε να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Μην τη χάσετε, παρακαλώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι μιλάει για όλους εσάς. Πάμε. Πράγματι βρισκόμαστε εδώ στο Αρχαίο Θέατρο του Σοφραντίκων και έχω τη μεγάλη τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Θανάση Οικονόμου. Πρώην βουλευτής Ιωαννίνων και υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ για τις γενικές εκλογές της 21ης Μαΐου, διεξαχθούν στην Ελλάδα. Κύριε Οικονόμου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Δουλειά. Και χαίρομαι που μπορούμε να μιλάμε και μαζί σας και με τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είσαστε βέβαια γνωστός στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και για αυτούς που δεν σας γνωρίζουν, τους τηλεθεατές μας και τον υπόλοιπο κόσμο, θα θέλαμε να υπενθυμίσετε ποιος είναι ο Θανάσης ο Οικονόμου. Ναι, καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι μεγάλο το δέος και σας ευχαριστώ που κάνατε την πρόταση να βρεθούμε στο Αρχαίο Θέατρο στα Σοφράτικα, γιατί είναι όντως συγκινητικό. Η πρώτη επαφή μου ήταν που του είδα σαν φωτογραφία στο Δημαρχείο και χαίρομαι που το αναδεικνύει το Δημαρχείο και το κάνει το έμβλημα της Εδρόπολης, γιατί όντως είναι ένα σημείο που και αξίζει και να αναδειχτεί και να παίξει τον ιστορικό ρόλο και τη σύνδεση με τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου. Η παρουσία μου στον χώρο δεν είναι ευκαιριακή. Και ο βουλευτής όταν υπήρξα και σαν επιχειρηματίας που είναι η επαγγελματική μου δράση, έχω επαφή με τον χώρο της Δρόπολης και τον όμορο χώρο. Είναι και η καταγωγή μου από πάρα πολύ κοντά, πίσω από το βουνό που βλέπω απέναντι την Εμέρτση, και τα δικά μου χωριά που εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και οπότε πάντα ήταν το ενδιαφέρον να γνωρίσω τον τόπο που ήταν πίσω από το βουνό που έβλεπα και έρχομαι από πάρα πολλά χρόνια. Άρα γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοηθήσανε στην επαγγελματική μου δράση, που τους γνώρισα στην πολιτική, που έχουν θέσεις και προβεβλημένες στην Αλβανία και στην τοπική περιοχή. Άρα με γνωρίζουν πάρα πολύ και η επαφή μου τώρα ξανά είναι μένουμε λόγω της υποψηφιότητας, αλλά είναι και αδελφική, θα έλεγα, φιλική και προσωπική, φιλική. Τα έχω δεμένα λίγο αυτά, την προσωπική σχέση, τη φιλική και την πολιτική. Δεν τα ξεχωρίζω. Εξάλλου λέω πάρα πολλές φορές ότι όταν, όπως φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολιτικοί, όταν περνάμε τα σύνορα της Κακαβιάς, αφήνουμε τον κομματικό μας μανδύα στα σύνορα και στο φυλάκιο και στους συνοριακούς φυλάκες, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε πολιτική εδώ. Εδώ έχει σημασία να στηρίξουμε τις προσπάθειες των ανθρώπων κυρίως που μείναν εδώ και να τους δώσουμε όσο μπορούμε τα φώτα μας ή την υποστήριξή μας όσο και όπου μπορούμε. Έχουν περάσει ήδη 32-33 χρόνια που εδώ στην Αλβανία κατάρρευσε το ολοκληρωτικό καθεστώς και πέραν του ότι τα χωριά ερήμωσαν, τα δικά μας χωριά, υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τους εναπομείναντες Έλληνες αλλά και με τους ενελλάδες συμπατριώτες μας, αν και ομολογούμε ότι το Εθνικό Κέντρο βοήθησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν γίνει τα πάντα όμως. Δεν έχει τελέσει πλήρως το χρέος του το Εθνικό Κέντρο. Η άποψή σας? Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω και στο μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί και σε μένα. Λέει, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Καταρχάς, η ερήμωση των χωριών εδώ της Δρόπολης είναι ίδια με την από εκεί πλευρά, το δική μας του υπογονείου, της ελληνικής πλευράς. Είναι δυστυχώς μια αντιμετώπιση κοινή. Αυτό δείχνει και την κοινό γεωγραφικό τόπο, τον κοινό ιστορικό τόπο. Η διάθεση του κόσμου είναι προς το κέντρο. Είναι η αστικοποίηση. Αλλά πρέπει να πω ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Θα σας πω ότι τώρα που μια και είπαμε το ολοκληρωτικό καθεστώς, εγώ έχω μπει από εκείνη την εποχή πρώτη φορά και έβλεπα τον κάμπο της Δρόπολης, σπαραμένο με τις χελώνες στα πυροβολία.
και ανθρώπους εγκατελειμμένους. Θα είναι ώρες να πηγαίνουν να γυρίζουν από το Αργυρόκαστρο και οι άνθρωποι να είναι στην ίδια θέση εγκατελειμμένοι και αφημένοι. Όχι, δεν είναι αυτή η εικόνα σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα 30 χρόνια έχουν γίνει άλματα πρόοδου, ο κάμπος καλλιέργει, είναι καλλιεργημένος, υπάρχει, βλέπεις, είναι σε μια άλλη πορεία και σε μια άλλη πνοή, το καταλαβαίνεις και στον δρόμο καθώς κινείσαι και βλέποντας αριστερά-δεξιά τον κάμπο. Παρ' όλα αυτά η βοήθεια που ήταν όντως σημαντική, είχε πάρα πολλά κενά πλευρά της Ελλάδος. Καταρχάς θα μιλήσω για τα τελευταία χρόνια που είναι ομαλότατες σχέσεις, μην αναφερθούμε στα πρώτα χρόνια που έκανε λάθη η ελληνική πλευρά τεράστια, αλλά τελευταία 25 ετία ήταν και ήρεμη και παραγωγική ως προς τις σχέσεις μας και θεωρώ ότι όσο πλούν τα χρόνια γίνεται όλο και καλύτερη. Η βοήθεια που πρέπει να δώσει η Ελλάδα είναι κυρίως στους ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας. Πρέπει να τους στηρίξει τους ανθρώπους. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που μπορεί να τους στηρίξει στα μέτρα που μπορεί, γιατί και η Ελλάδα πέρασε κρίσεις οικονομικές, κρίσεις που τους συγκλονίσαν, αλλά έχει πάντα τη δυνατότητα ή την υποχρέωση και την υποχρέωση ταυτόχρονα αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξει. Από εκεί και πέρα, στη διακρατική σχέση υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να έχει άμεση αμεσότητα με την Αλβανία και βεβαίως να τη στηρίξει το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Την ελληνική μειονότητα εδώ θεωρώ ότι όσο μπορεί και στο μέτρο των δυνατοτήτων πρέπει να το κάνει και να το κάνει με ξεκάθαρο τρόπο. Όχι με μουσαβέζικο τρόπο, στο μέτρο των δυνατοτήτων πάντα που έχουμε σαν ελληνική πολιτεία. Πρέπει και οφείλουμε να το κάνουμε και όχι μόνο στα λόγια, όχι μόνο στα μεγάλα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Θα ήθελα εδώ επί της ευκαιρίας να σας μεταφέρω ένα μήνυμα το οποίο εγώ το εισπράττω σε όλα τα χωριά και σε όλες τις περιοχές εθνικής ελληνικής μειονότητας. Το μήνυμα είναι ότι με αυτούς τους ρυθμούς που βαδίζουμε σήμερα της δημογραφικής συρρήκνωσης, με μαθηματική ακρίβεια σε 7-8 χρόνια, εδώ ο τόπος θα έχει σβήσει. Δηλαδή θα θρηνήσουμε ακόμη μία χαμένη πατρίδα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένα σχέδιο άμεσης επέμβασης, άμεσης παρέμβασης, αναπτυξιακό σχέδιο, διότι μπορούμε να μιλάμε και τα απογόνια τα οποία είναι το ίδιο, αλλά το απογόνι το δικό μας από εδώ δεν έχει δρόμο. Ναι, αυτό είναι. Και η ζωή στο απογόνι είναι ανυπόφορη, όπως είναι και στα Ριζά, πέρασε Δίβρυς. Για να πας στη Λεσσενίτσα είναι δύσκολο. Όπως είναι και μερικά χωριά στην Ανοδρόπολη, Λεκομήλη, Σελό, Κλισάρι, έχουμε προβλήματα συγκοινωνίας. Χρειάζονται θέσεις εργασίας, διότι ένας νέος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να φτιάξει οικογένεια. Τα σχολεία έχουν κλείσει. Έχουν μείνει μόνο δύο σχολεία στην Ανοδρόπολη. Οπότε χρειάζεται ένα σχέδιο άμεσης παρέμβασης και άμεσης επέμβασης. Εσύ το βλέπετε εφικτό αυτό από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και αυτή που θα εκλεγεί σε εκλογές της 21ης Μαΐου? Ναι, εγώ επιμένω πως από τη μία πρέπει να γίνει άμεση ανακούφιση ανθρώπων, κυρίως υπερήλικων ανασφάλιστων που πρέπει να υπάρχει στο μέτρο της δυνατοτήτων μας πάντα άμεση βοήθεια, αλλά και κυρίως βοήθεια σε μια στρατηγική ανάπτυξη της περιοχής. Βέβαια βρισκόμαστε εδώ στο θέατρο τώρα. Δεν είναι μόνο η ανάδειξη του θέατρου, είναι η πρόσβαση του θέατρου. Το θέατρο που θα μπορεί να θέλει πολλά χρόνια βάσει των επιστημονικών αρχαιολογικών δυνατοτήτων να ανασκαφεί και να αναδειχθεί. Αλλά η πρόσβαση όμως μπορεί να γίνει άμεσα και αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο και εσόδων στην τουριστική του ανάδειξη, στην προσέλευση κόσμου. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει πρόσβαση. Άρα οι δρόμοι δεν είναι μόνο προς τα χωριά, προς τους ανθρώπους που ζουν εκεί και δραστηριοποιούνται, είναι και προς τρόπους της στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικής, ας πούμε, ή προσπάθειας να ενισχυθούν οι εταιρείες που είναι εδώ, που είναι παράδειγμα ελληνικές εταιρείες, να μπορούν να μπουν σε προγράμματα που είναι διασυνοριακά, να μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να βοηθηθούν και οι διπάρχουσες και να υπάρχει ο τρόπος να εγκατασταθούν και περισσότερες, είτε αλβανικές είτε ελληνικές ιδιοκτησίες. Θα πρέπει αυτά να ενισχυθούν τα προγράμματα. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή πορεία και η ευρωπαϊκή μετάβαση. Δίνει τέτοιες δυνατότητες και πριν την ολοκληρωτική ένταξη να μπορούν να αξιοποιηθούν τέτοια προγράμματα και να αξιοποιηθούν από την εμπειρία που έχει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Μου είπατε ότι θα πρέπει να στηριχθούν και να βοηθηθούν οι παρήλικες. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι εδώ οι παρήλικες έπαιρναν κάποια σύνταξη του ΟΓΑ, του πρώην ΟΓΑ. Και αυτή άρχισε σιγά σιγά να κόβεται από το 2008. Ολοκληρώθηκε με την κυβέρνηση του Σαμαρά το 2012. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο περίφημος νόμος του Κατρούγκαλου, αντί να διορθώσει τα πράγματα, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον,
θα επιδείνωσε ακόμη περισσότερο. Υπάρχει μια πρόταση από την, λίγο πριν φύγει η κυβέρνηση Τσίπρα, πέρασε ένας νόμος το καλοκαίρι του 2019, αν δεν απατούμε, που βελτιώνει κάπως τα πράγματα και εφαρμόστηκε τώρα μόλις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 4 χρόνια μετά, με την περίφημη πλατφόρμα, η οποία φαίνεται να επαναλειτουργήσε πριν λίγες μέρες, αλλά έχει προβλήματα με τους εναπομείναντες παρήλυγες. Πρέπει να πάνε τα δικαιολογητικά τους στο προξενείο και τους ζητάνε πάρα πολλά τα οποία είναι ανυλοποιήσιμα. Έχετε κάποια εκτίμηση γι' αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι ζήτημα νόμων από την πλευρά της ελληνικής πάντα πλευράς. Η Ελλάδα βγήκε από το τέλος του 18 από τα μνημόνια, είχε επιτήρηση οικονομική για τους λόγους που κρίσεων στις οικονομίες μας. Άρα αυτές οι αποφάσεις που επιβληθήκαν λόγω της επιτήρησης και των οικονομικών προβλημάτων. Προσπάθησε μετά ακριβώς την έξοδο από τα μνημόνια η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει προσπάθεια επαναφοράς αυτού του βοηθήματος και δυστυχώς αυτό καθυστέρησε και έγινε προεκλογικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν από ένα δίμηνο, έγινε αγγελίες της πλατφόρμας και τώρα άνοιξε. Έγινε τότε με την λογική ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές, θα γινόταν μεθαύριο στις 9 του μήνα. Η λογική της πλατφόρμας, ακόμα και αν λειτουργήσει, που έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις, ο τρόπος ο οποίος είναι αρχικά τουλάχιστον, ελπίζω να αφαιρεθούν όλες αυτές οι αποδείξεις των εισοδημάτων που να αφαιρούνται από το 380 και να δούμε πόσο σωμένοι. Έχω πολλές επιφυλάξεις αν λειτουργήσει, αλλά και αν λειτουργήσει, είναι σε μια λογική που η κυβέρνηση Μητσοτάκη το κάνει πάρα πολύ έντονα, δεν κάνει στήριξη, κάνει ελιμοσύνη. Το κάνει και στην Ελλάδα του. Είναι γνωστά full pass, market pass, είναι κουπόνια λες στην ουσία, που είναι πάρα πολύ μικρά ποσά. Δεν θέλω να γίνω ο μάντης κακόνωσος που θα είναι 40-30 ευρώ αυτό που θα απομείνει, αφού έχει την ταλαιπωρία όλοι ο δικαιούχος να αποδείξει τα περιουσιακά του στοιχεία, τέλος πάντων τα δικαιολογητικά, όλα αυτά που ζητά να είναι έγκυρα κλπ. Και τα έξοδα που θα έχει κάνει γι' αυτό θα είναι πολύ μικρό το ποσό. Είναι η λογική της φιλανθρωπίας και όχι της κοινωνικής βοήθειας. Είναι πολύ διαφορετική λογική. Είναι πολύ διαφορετική η λογική της αντιμετώπισης της κοινωνικής πολιτικής του. Είναι η αντίληψη, βασική αντίληψη των διαφορών μας στην αντιμετώπιση της διακυβέρνησης. Άρα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός ότι το έκανε προεκλογικά, αφού επισκέφθηκε την περιοχή, έπρεπε να δώσει κάτι, αφού το καθυστέρησε 4 χρόνια, που δεν υπήρχαν πλέον μνημονιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, το έκανε με έναν τρόπο που κλωτσάει το χρόνο να περάσουν οι εκλογές, να πάρει τους ενδεχόμενους ψήφους με την υπόσχετική της κάποιας οικονομικής στήριξης, η οποία όμως φοβάμαι ότι εκείνο πολύ επιφυλακτικό θα είναι πενιχρή. Θα είναι πενιχρότερη από την αλβανική αποζημίωση, σύνταξη. Τόσο εσείς οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, έχω ακούσει να επικαλούνται τους φραγμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να βοηθηθεί αυτός ο κόσμος εδώ? Το πιστεύω απόλυτα. Εγώ με αυτούς που το πιστεύω απόλυτα έχω ήδη κάνει παρεμβάσεις. Θα κάνω και στο άμεσο μέλλον. Ελπίζω από σημαντικότερη και αξιολογότερη θέση. Πρέπει να υπάρχει ένα. Δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι μεγάλη δυνατότητα. Το είπα τρίτη φορά. Αλλά αυτές που έχει η Ελλάδα θα πρέπει να τις εξαντλήσει και στο ποσό και στον διαδικασία. Καταρχάς πρέπει να είναι οριζόντια. Δεν μιλάμε για μεγάλο αριθμό πλέον. Ξέρετε, απομειώνεται αυτός ο πληθυσμός και ηλικιακά και δημογραφικά που είπατε πριν. Δεν είναι το τεράστιο το ποσό και μπορούμε να είναι ένα στάνταρ ποσό που χωρίς να έχει όλες αυτές τις διαδικασίες και τις δικλείδες που περισσότερο κλωτσάνε την μπάλα στην εξέδρα και το αποφεύγουν. Είναι η υπεκφυγή και όχι η λύση του ζητήματος. Όπως και σε άλλων ζητημάτων που θα πρέπει να ενισχύσουμε, πέρα από το θεωρώ στοιχειώδες στην οικονομική στήριξη. Την οικονομική στήριξη, είναι και σειρά άλλων καθημερινών προβλημάτων που ελπίζω να εξπερνιούνται διαδικαστικά, που αφέθηκαν. Μαθαίνω ότι τώρα προεκλογικά λύθηκαν κάποια από αυτά, όπως το να περάσει ο παππούς ή η γιαγιά ο νεκρός στα σύνορα. Δηλαδή, ήταν ένα έξοδο παράλογο για τους ανθρώπους που θέλουν να θαυτούν στον τόπο τους. Σε παραδείγματα καθημερινών προβλημάτων διασυνοριακών, ή θέλει να περάσει από το χωριό προς τα Γιάννενα ή την Αθήνα ένα μπουκάλι τσίπουρο και περνά διαδικασίες που λες ότι θα κάνει λαθρεμπόριο νοπνεύματος. Είναι διαδικαστικά καθημερινά ζητήματα που επιλύονται, βέβαια, πρέπει να πω, αλλά θα έπρεπε να ξεπερνιούνται πολύ πιο εύκολα. Εκτός από τα άλλα τα μεγάλα, τα αναπτυξιακά, τα στρατηγικά, τα οικονομικής βοήθειας άμεσης, υπάρχουν και καθημερινά ζητήματα που πρέπει να επιλύονται συνέχεια. Και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να προσπαθούν για αυτά και όχι να τα θυμόμαστε στις προεκλογές μόνο περιόδους.
Οι Έλληνες εδώ στην Αλβανία, πέραν του ότι είναι Έλληνες, είναι και Έλληνες υπήκοοι, είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι. Βεβαίως. Και βέβαια είναι και Αλβανοί υπήκοοι. Εσείς πώς βλέπετε, οι ελληνοαλβανικές σχέσεις 32-33 χρόνια τώρα έχουν περάσει από χίλια κύματα. Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ελληνοαλβανικές σχέσεις? Αν και θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές η εθνική ελληνική μειονότητα είναι πάντα το εξελαστήριο θύμα αυτών των σχέσεων. Όταν επιδεινώνονται, παίρνει ένα βάρος κάπως και ο κόσμος εδώ, ο δικός μας. Γιατί και ο όρος γέφυρα φιλίας, αυτό το έλεγε και ο Αλής του Μνήμης εδώ, ο Ανβέρ Χότσα, γέφυρα φιλίας μας αποκαλούσε. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Γέφυρα φιλίας εδώ στα χωριά μας λένε για να μας πατούν όλοι. Η γέφυρα των στεναγμών πολύ συχνά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι όμως η γέφυρα φιλίας. Είναι ο τρόπος που θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και περισσότερο και περαιτέρω οι σχέσεις, που βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο, πρέπει να πω. Τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Θα έλεγα από το 1996, μετά από το Σύμφωνο Φιλίας Ελλάδος-Αλβανίας, έχουν βελτιώνονται συνέχεια και τα τελευταία χρόνια, με την παρούσα κυβέρνηση της Αλβανίας, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι στο καλύτερο σημείο, δυνατό σημείο η σχέση. Δημιουργήθηκαν προβλήματα και με την καραντίνα, πρέπει να πούμε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν προβληματικό. Γι' αυτό το κλείσιμο συνόρων. Και εκεί φαίνεται το φίλο Νιδίνο, φαίνεται, δεν θα έπρεπε να συμβεί έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως και γενικότερα να υπάρχει η πρόσβαση του Έλληνα της Αλβανίας της επίσκεψής του στα νοσοκομεία, τα ελληνικά και η ιατρική του περίθαλψη. Πόσο μάλλον σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που κλείστηκαν με έναν τρόπο ερμητικό και προβληματικό. Δεν ήταν μια σωστή αντιμετώπιση και μας χτυπάει καμπανάκια για πολλά άλλα πράγματα. Τα οποία, κατά τη γνώμη μου, αυτή η καλή σχέση σήμερα της Ελλάδος με την γειτονική Αλβανία μπορεί να βελτιωθεί με πολύ απλά βήματα για μένα. Δηλαδή, πρέπει να. Για το οποίο οφείλεται στην Ελλάδα, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είναι η πιο ισχυρή χώρα ανάμεσα στις δύο και σε μια σχέση αυτός που είναι ο μεγαλύτερος ισχυρός, πρέπει να κάνει κάποια βήματα πίσω και όχι να επιδεικνύει την ισχύ του. Είναι μια. Μη ωφελημή επίδειξη ισχύως. Και ενώ σε πράγματα που είναι, παράδειγμα, σας είπα το Σύμφωνο Φιλίας του 1996, που στην πράξη έρει το εμπόλεμο. Γιατί δεν το κάνουμε και τυπικά αυτό με μια νομοθετική πράξη στην Βουλή, να υπάρχει αυτή η άρση του εμπολέμου, των μεσεγγίσεων που σημαίνει. Ιστορικά πρέπει να σας πω ότι δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση χωρίς να υπάρχει πόλεμος. Οι κατακτητές της Αλβανίας κάνει και πόλεμο προς την Ελλάδα. Άρα έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί και βεβαίως κλωτσιέται για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με αυτούς ίσως που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τις περιουσίες από τον πόλεμο και μετά και ενός νομικού συστήματος που καρπώνεται αυτή την ατασταλία και δεν μπορεί να εξηγηθούν τα πράγματα. Πάντως δεν το θεωρώ πολύ σημαντικό θέμα. Όπως πρέπει να πω και να δείξω και πράγματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μου, ότι όποια σχέση έχουμε με την Ιταλία ως προς την ΑΟΣ που υπάρχει ένα άλλο σημείο τριβής, θα πρέπει να έχουμε και με την Αλβανία. Δεν πρέπει να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί να είναι άλλη επίρρεια της ερήκου σας με τα θαλάσσια ύδατα της Ιταλίας και άλλα με τα θαλάσσια ύδατα της Αλβανίας. Πρέπει να έχει την ίδια επίρρεια. Άρα αυτό με ένα συνυποσχετικό πρέπει να προχωρήσει, να λυθεί στη Χάγη, όχι όπως έχει υποθεί από τα αντίστοιχα υπουργεία, το δικό μας και το αλβανικό του Υπουργείου Εξωτερικών και να λυθούν. Δεν νομίζω ότι είναι δύο αγκαθάκια πολιτικά ευρύτερα που θα ανοίξουν πολύ περισσότερο τους δρόμους συνεργασίας και συγχώνευσης, θα λέγαμε. Σήμερα η δεύτερη γενιά Αλβανών πολιτών, όχι Ελλήνων, οι Αλβανών πολιτών που έχουν γεννηθεί, που έχουν μεγαλώσει πριν 30 χρόνια στην Ελλάδα, δεν ξεχωρίζουν πια. Και αυτοί έχουν πολιτογραφηθεί Έλληνες, και αυτοί έχουν τη διπλή υπηκότητα, τη διπλή ιδιότητα, τριπλή μαζί με το Ευρωπαίο. Δεν παίζει κανένα ρόλο πια αυτό, λέει, στην πράξη. Άρα αυτά πρέπει να γίνουν και θεσμοθετημένα και νομικά. Και αυτό θα βοηθήσει και αυτό που λέγαμε αρχικά, την ανάπτυξη της περιοχής και τη δυνατότητα να γίνουν και επενδύσεις και θέσεις δουλειάς και να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο που να αλληλοβοηθηθούν και οι δύο λαοί και οι δύο χώρες. Να κλείσουμε με κάτι πιο συγκεκριμένο. Εδώ και χρόνια τώρα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των Ιωαννίνων, του Δήμου Δρόπολης Υπογονίου και του Δήμου Φινίκης και σχετικά συγκεκριμένα με το Αργυρόκαστρο και με άλλες πόλεις εδώ που άπτονται στη γεωγραφική οντότητα του νότου της Αλβανίας. Εσείς δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να εδραιωθεί περισσότερο αυτή η συνεργασία
μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, του Δήμου Ιωαννιτών. Ακόμη και το Εμπορικό Επιμελητήριο έχει διοργανώσει κάποιες συνεργασίες και κάποιες κοινέ εκδηλώσεις με το ανάλογο του Αργύρο Κάστρο. Βεβαίως, και εγώ έχω συμμετάσχει σε αυτές τις ημερίδες από το Επιμελητήριο Αργύρο Κάστρο και είναι και πολύ φίλος ο Χότζα που είναι πρόεδρος του Αργύρο Κάστρο. Πρέπει να ενταθούν αυτά. Απολύτως συμφωνώ με αυτό. Ότι και αυτοδιοικητικά οι Δήμοι που αναφέρατε, Φοινίκης και Ιδρώπολης, με τους αντίστοιχους και της Θεσπρωτείας και των Ιαννίνων, πρέπει να επεκτείνουν τις κοινές δράσεις, να επεκτείνουν τις κοινές σκέψεις και οραματισμούς για λόγους καταρχάς ωφέλιμους και για τους δύο. Είναι, ξέρετε, με τα Γιάννενα έχει αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια, ειδικά είναι πιο πολύ εμφανές, ένας μεγάλος πληθυσμός αλβανικός, κυρίως από την Νότια Αλβανία που είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Το βλέπω ότι συναλλάσσεται, κάνει διακοπές σε μέρες που είναι εύκολες, συναλλάσσεται στα Γιάννενα παράδειγμα. Μην πω για τα παράλια που φαντάζομαι είναι πολύ περισσότερα. Εγώ τους βλέπω στην πόλη όμως να έρχονται να συναλλάσσουν, να μπαίνουν στα εμπορικά μου καταστήματα, να ψωνίζουν. Άρα αυτή η σύνδεση, αυτή που κάνει ο κόσμος εκ των πραγμάτων, πρέπει να γίνει όσο γίνεται και πιο θεσμικά. Το ίδιο που είπαμε για τα κράτη, πρέπει να κάνει και αυτοδιοίκηση και οι θεσμοί, όπως είναι τα επιμελητήρια και άλλοι τοπικοί θεσμοί και φορείς, που να ενισχύουν συνεχώς αυτές τις σχέσεις, γιατί αυτές αναδεικνύουν για τη μεγαλύτερη υπεραξία, την οποία ωφελούνται και εμένα και ιδέα. Το 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η κατασκευή του δρόμου Γιάννενα Κακαβιά. Πιστεύω ότι... Δυστυχώς αυτό το ημερομηνία που λέτε θα είμαι πολύ επιφυλακτικός. Ολοκληρώστε το, μην σας πω. Τουλάχιστον εγώ αυτό διαβάζω, αυτό βλέπω, έτσι καταγράφεται στα ελλαδίτικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα αρχίσει το Γενάρη του 2024 και θα ολοκληρωθεί σε 4,5 χρόνια. Καλά, έχουν μπει για το τέλος του 22, τώρα το πήγαν μετά από 23, τώρα το πήγαν 24. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα από το 2005. Ούτε η δική μας πλευρά της Υπήρου, έτσι όχι της Ελλάδας τώρα, ούτε η δική σας αλβανική, έχει κανένα όφελος να σταματά ο δρόμος της Ιωνίου στα Γιάννενα. Και όμως το 2005 αποφασίστηκε αυτό με έναν τρόπο αυταρχικό της τότε κυβέρνησης. Ήμουν παρόν, λέει, σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ο τότε υπουργός Πεχοδέος Σουφλιάς, χτύπησε το χέρι με μέχρι τα Γιάννενα, και άμα θέλετε. Δηλαδή ήταν και ένα απειλητικός. Και δεχτήκαμε τότε έναν κολοβό δρόμο. Γιατί αυτός είναι ένας δρόμος ευρωπαϊκός. Ξεκινάει από την Καλαμάτα, υποτίθεται, και φτάνει μέχρι την Αδριατική και φτάνει μέχρι την Τριτεργέστη. Σταματά όμως τα Γιάννενα, άρα πάει να είναι ευρωπαϊκός, πάει να χάνει την ουσία του. Αλλά όπως δεχτήκαμε τότε μέχρι τα Γιάννενα, δυστυχώς κάνουμε το λάθος και τώρα. Τώρα κάποιος άλλος που έχει την ευθύνη, τοπικοί είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη, είναι ο Περιφερειάρχης δίπλα Υπήρου που ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Τελικά καταλήγουμε σε ένα σχέδιο που δεν φτάνει μέχρι την Γαβιά, φτάνει μέχρι το Καλπάκι τώρα. Τώρα γίνεται πάλι ένας δρόμος, ο οποίος έχει τα προβλήματα του κολοβού δρόμου. Δεν ολοκληρώνεται. Όλες αυτές τις προσπάθειες που περιγράφουμε πριν, όλες αυτές οι νέες δράσεις, αυτοδιοικητικές, φορέων, επιμελητηρίων, συναλλαγή των ανθρώπων, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχουν δρόμοι, όπως περιγράφουμε τους δρόμους να πάνε εδώ στο θέατρο, στα χωριά. Δεν υπάρχουν δρόμοι επικοινωνίας ούτε καν με τα αστικά κέντρα, τα ευρωπαϊκά κέντρα πλέον. Άρα είναι εκ του άνευ να μιλούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί. Και πρέπει να ολοκληρωθεί με σωστό τρόπο, διήχνος, τετράηχνος με δύο πλευρές πλεύσης, και να γίνει το συντομότερο δυνατό και να κερδίσουμε όσο χρόνο μπορούμε. Δεν υπάρχουν όμως ούτε ακόμα οι μελέτες για το υπόλοιπο Καλπάκι Κακαβιάς, αλλά για το πρώτο κομμάτι δεν υπάρχει ακόμα ούτε καν διαγωνισμός. Άρα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Λέγονται προεκλογικά παντού, φαντάζομαι, και εδώ πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι όμως δρομολογημένα και είναι σε βάρος κυρίως της ακριτικής Ελλάδος, της Υπήρου και της Νότιου Αλβανίας. Εμείς ως ακριτικές περιοχές, Δρόπουλοι και Πογόνοι, είμαστε περιοχές οι οποίες με τα ερημωμένα χωριά που περιγράφουμε στην αρχή, πληρώνουμε το κόστος αυτής της ολιγορίας και της πολιτικής ανεντιμότητας. Θα συγκρατήσω αυτό που λέτε, ότι θα επωφεληθεί μεν και ένα μέρος του αλβανικού πληθυσμού. Προφανώς. Φυσικά όλα τα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του Γεννιώτικου Τύπου, 8 του Μάη θα ολοκληρωθεί η δημοπράτηση.
Όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει, αλλά θα μου επιτρέψει να είμαι πολύ επιφυλακτικό. Και θα σα πω και κάτι, γιατί είναι τεράστια τα συμφέροντα που δεν γίνεται αυτό ο δρόμο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται αυτό ο δρόμο. Κάποιοι προσπαθούν αυτό το τείχο που υπήρχε στα σύνορα τη Καραβιά να συνεχίσει να υπάρχει και να είμαστε κειμένοι στο περιθώριο τη Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε τρία τείχη. Ήταν στην Καραβιά, ήταν στο Βερολίνο και το άλλο ήταν στη Λευκοσία. Το μόνο που τα πρώτα δύο που έχουν πέσει, μόνο το Βερολίνο κατάφερε να ενωθεί. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα το δρόμο να έχουμε. Αποτέλεσμα είναι κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Ποιοι? Τα καράβια μπορούν να μπαίνουν στην Οικουμενίτσα και οι ιταλικοί δρόμοι. Δεν είναι τυχαία λοιπόν που δεν γίνεται αυτός ο δρόμος που έχει 30 χρόνια ιστορία για αυτός να διαπερνά όλη τη Αδριατική, Μαυροβούνια, Αλβανία, Ελλάδα και να θα είναι ο παράλληλος δρόμος από τη Ιταλία πριν τη Οικουμενίτσα τα λιμάνια. Όταν προχτές πωλήθηκε το λιμάνι της Οικουμενίτσας για να κάποιο να το καρπώνεται, εσείς πιστεύετε ότι θα τρέξουν δρόμο για ένα Κακαβιά? Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που τα συμφέροντα είναι τεράστια και αυτά καθορίζουν δυστυχώς και πάρα πολλές πολιτικές αποφάσεις. Άρα να δούμε ποια είναι το αίτιο, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το γκρέμισμα αυτού του τείχου στη Καραβιά και να γίνουμε όντως, μεν και ιδέ, γέφυρα φιλίας και προοπτικής και ανάπτυξης. Κύριε Οικονόμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκλογές της 21ης Μαΐου και ελπίζω όλοι οι εκλεγέντες βουλευτές των Ιωαννίνων να στρέψουν λίγο το βλέμμα τους και εδώ στο χώρο το δικό μας. Το ελπίζω και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αυτό που πάντα το έκανα, να συνεχίσω να είμαι παρόν και να στηρίζω και τις προσπάθειες του τόπου και τους ανθρώπους εδώ, της περιοχής μας. Να είστε καλά. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εκτάκτως, αναμετάδοση της εκπομπής, Σάββατο το μεσημέρι, 1:30 παρακαλώ. Διότι την Κυριακή το μεσημέρι θα είμαστε πάλι εδώ. Θα έχουμε μια εορταστική εκπομπή για το Πάσχα. Θα είμαστε εδώ 1:30 για να γλεντήσετε, να τραγουδήσετε. Μαζί με τον Οβελία, με το κρέας και το τσίπουρο, να χορέψετε κιόλας. Θα έχουμε πλάνα και εικόνες από την Ανδρόπολη, από το Λόγκο μέχρι τη στροφή της Κακαβιάς, με μελωδίες του Σταύρου του Ντέρου, του Αείμνηστου. Επίσης, θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα των συγκροτημάτων της Δρόπολης και του Πογονίου, που ήταν στη γράψη πριν λίγες εβδομάδες. Πολυφωνικός όμιλος Κοσοβίτσας, πολυφωνικός όμιλος Σελιού, χορευτικό αγοριών και κοριτσιών Κατοδρόπολης, το συγκρότημα του Λευτέρη Γιώκα και βέβαια οι Σοκράτησες από την Πολίτσανη. Διασκεδάστε λοιπόν μαζί μας την Κυριακή το μεσημέρι, μια εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσα. Με όλα τα αυτά είναι μέρες του Πάσχα και θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Όπως έκανε τόσα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση που βοηθάει τις φτωχές οικογένειες. Όπως ανακοίνωσε και η Εστία Ανδρόπολης που θα μοιράσει σε άπορες οικογένειες βοήθειες και μάλιστα θα πάει και ηλεκτρικές συσκευές, λέει, σε δύο οικογένειες βουλεράτες και σοπική υπογονείο. Βοηθάτε όλους αυτούς τους ανθρώπους για να θυμίσω ότι ξέρετε ότι η παράδοση δεν έχει τελειωμό. Απολαύστε λίγο αυτές τις φωτογραφίες που δείχνω τώρα. Είναι παράδοση, στολές, είναι οι διβριώτες και οι διβριώτισες στην Αθήνα που είχαν τη γιορτή τους προηγούμενο Σάββατο στην ελληνική πρωτεύουσα. Απολαύστε αυτές τις φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, να μην έχεις το κεφάλι ψηλά. Είμαστε περήφανοι, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι να περάσετε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα να έχετε. Ραντεβού και πάλι την Κυριακή. Γεια σας.